Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πετρούπολης και οι 16 σύλλογοι γονέων της πόλης μας που συμμετέχουν στη σημερινή κινητοποίηση, έπειτα από απόφαση των διοικητικών του συμβουλίων, δηλώνουν παρόν στις προσπάθειες των φορέων, των σωματείων του Δήμου Πετρούπολης για να ζούμε σε μια πόλη σύγχρονη, ασφαλή, σε μια πόλη που μας αξίζει. Σε μια πόλη που όταν το παιδί χτυπήσει ή ότι θα ανεβάσει πυρετό, δεν θα κάνει ολόκληρο ταξίδι σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής για να έχει περίθαλψη. Σε μια πόλη που δεν θα ζήσει τη σκιά της κομματερής με τα ποσοστά ασθενειών που σχετίζονται με τη λειτουργία της να χτυπάνε κόκκινο. Σε μια πόλη που το βουνό της, το Ποικίλο, θα είναι πηγή ζωής και διασκέδασης για όλους και δεν θα γίνει δωράκι σε κάποιους ιδιώτες ή μετόχοι σε μοναστήρι. Μένουμε σε μια πόλη που η συντροπτική πλειοψηφία των σχολείων της είναι άνω των 30 ετών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε μια πόλη που το πλήθος των μαθητών στην πλειοψηφία των σχολικών τμήματων αγγίζει το ανώτερο επιτρεπτό όριο. Σε μια πόλη που έχουν δημιουργηθεί πάνω από 14 αίθουσες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι σχολικές αίθουσες. Ζούμε σε μια πόλη που έχει πάνω από 400 μαθητές να φοιτούν σε κοντέινερς. Κοντέινερς που ήρθαν δήθεν ως προσωρινή λύση είτε για το σεισμό του 19 είτε για τη δίχρονη προσχολική και μας βαστακώθηκαν εδώ για τα καλά. Οι γρήγορες διαδικασίες τους, οι fast track όπως τις λένε, είναι μόνο για ενέργειες που ωφελούν τους λίγους. Τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα είναι μόνο για να επεκτείνονται χωματερές και να χτίζονται ιδιωτικά γήπεδα. Για σχολεία και δομές που εξυπηρετούν τον απλό κόσμο υπάρχουν μόνο χρόνια αναμονής. 5 χρόνια κλείνουν οι μαθητές του Δευτέρου Λυκείου σε κοντέινερς. 300 και πλέον μαθητές της πόλης μας άρχισαν το σχολικό τους βίο μέσα στα κλουβιά των κοντέινερς. Κοντέινερς όπου ο χρόνος ζωής τους καθορίζονται από υπουργικές αποφάσεις και όχι από αντικειμενικά κριτήρια. Στην απέτηση που έχουμε για νέα σχολεία, το Υπουργείο μας απαντά με πρόταση κατάργησης του 16ου νηπιαγωγείου. Είμαστε εδώ για να πούμε ένα μεγάλο φτάνει πια. Να τελειώσουν άμεσα οι εργασίες στο δεύτερο λύκειο. Να γίνει άμεσος προγραμματισμός για να πάνε επιτέλους τα παιδιά της προσχολικής αγωγής σε σύγχρονα νηπιαγωγεία. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας για τα σχολεία μας. Προσωπικού που θα βρίσκεται σε σχολείο από την έναρξη της χρονιάς, θα εξυπηρετεί το σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του, προσωπικού που θα έχει όλα εκείνα τα μέσα ώστε τα σχολεία μας να είναι καθαρά. Διεκδικούμε προσλήψεις προσωπικού που θα είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων, είτε κατά το ωράριο λειτουργίας τους, είτε κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Προσωπικό που θα εξασφαλίσει ότι το σχολείο θα είναι ανοιχτό και θα αποτελεί πόλο έλξης της γειτονιάς, πόλο πολιτισμού και αθλητισμού. Διεκδικούμε προσλήψεις τεχνικού προσωπικού που θα στελεχώσουν πλήρως τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου, ώστε και οι βλάβες να επιδιορθώνονται άμεσα, αλλά και το κυριότερο να μπορέσει να μπει επιτέλους και ένα πρόγραμμα συντήρησης των σχολικών μονάδων. Διεκδικούμε μαζί με τους άλλους φορείς αύξηση χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών, αλλά και της χρηματοδότησης των Δήμων για έργα στα σχολικά κτίρια. Είμαστε εδώ γιατί δεν μας αρέσει αυτό που ζούμε. Είμαστε εδώ γιατί κίνητρό μας είναι η βελτίωση της ζωής των παιδιών μας. Έχουμε απέναντι όλες εκείνες τις πολιτικές που ασκήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών και που έχουν καταδικάσει τα σχολεία να βρίσκονται σε αυτή τη μοίρα. Τέλος, επειδή τα προβλήματα είναι μεγάλα και δεν λύνονται αν κινητοποιηθούν μόνο οι γονείς ή οι κάτοικοι της Πετρούπολης, πιστεύουμε ότι ο συντονισμός και η στοχευμένη δράση όλων των κατοίκων, όλων των φορέων, όλων των σωματείων της Δυτικής Αθήνας είναι μονόδρομος για όλους μας. Καλούμε το Δήμο Πετρούπολης να μπει μπροστά όπως το έκανε σήμερα και να συντονίσει τις επόμενες κινητοποιήσεις. Εμείς θα είμαστε και πάλι παρόν όπως όλα αυτά τα χρόνια. Όλη η πόλη μια γροθιά, προχωράμε όλοι μαζί και νικάμε όλοι μαζί.